Ο πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα βρίσκεται στην Ελλάδα και παρέθεσε ομιλία στο Συνέδριο για την Ψυχική Υγεία του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο. Κατά τη διάρκεια τη ομιλία του, ο Μπαράκ Ομπάμα αναφέρθηκε και στην τεχνητή νοημοσύνη, τονίζοντα ότι θα χαθούν θέσει εργασία εξαιτία τη. Όπω είπε, έρχεται ταχύτατα. Δεν πιστεύω πω κυβερνήσει και θεσμοί είναι έτοιμοι να δράξουν τα ωφέλη και να αντιμετωπίσουν αυτή τη νέα κατάσταση. Παράλληλα, πρόσθεσε πω η τεχνολογία απογειώθηκε στη διάρκεια τη θητεία του βάσει τη τεχνητή νοημοσύνη, θα αλλάξει ταχύτητα και η ιατρική, η επαφή με του δικηγόρου. Ωστόσο, θα χαθούν και θέσει εργασία. Πρέπει να σκεφτούμε πώ θα εκπαιδεύσουμε του νέου γι' αυτό. Οι περισσότεροι προγραμματιστέ θα χάσουν τη δουλειά του, είπε κλείνοντα ο πρώην πρόεδρο των ΙΠΑ. Στο ίδιο συνέδριο έδωσε το παρόν και ο πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία Κυριάκο Μιτσοτάκη. Μεταξύ άλλων, είπε ότι μετά τι εκλογέ, ετοιμάζει μία υψηλού επίπεδου συμβουλευτική επιτροπή για την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ευθύνη των κυβερνήσεων να ελέγξουν και να αξιοποιήσουν αυτό το εργαλείο προ όφελο των πολιτών.